Σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται το κόστος ζημίας στην ανακυκλωτική στην Αλεξανδρούπολη μετά την φωτιά, η οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά 4 φορτηγά οχήματα. Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με όσα επικαλείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κώστας Κρομίδας, άγνωστος με καλυμμένο το πρόσωπό του, μπήκε στο χώρο του εργοστασίου και έβαλε φωτιά στα οχήματα. Η παρέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ήταν άμεση και ευτυχώς η φωτιά δεν εξαπλώθηκε. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κάνει λόγο για οργανωμένη και συντονισμένη ενέργεια, καθώς το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο χώρος ήταν αφύλακτος, δηλαδή το διάστημα από την αποχώρηση του προσωπικού μέχρι και την άφιξη του φύλακα. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον δράστη και το υλικό έχει δοθεί στην αστυνομία. Ο ίδιος ωστόσο δηλώνει απροστάτευτος και φοβισμένος. Βράδυ με πήρε τηλέφωνο ο φύλακας, μόλις ήρθε 9 και 5 και την ώρα που πήγε να βάλει το κλειδί, ας πούμε, στην πόρτα, είδε φωτιά να καίγονται, ας πούμε, τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητά μας, ας πούμε. Πήραμε την πυροσβεστική και ήρθα και εγώ, ας πούμε, στον χώρο. Οι κάμερες έχουν καταγράψει τον δράστη σε δύο περιπτώσεις, ας πούμε, και αυτά. Και είναι ο ίδιος δράστης που με έχει κάνει άλλες 5 ζημιές, ας το πούμε, τέτοιες. Η ζημιά μου έχει υπερβεί τις 700.000. Με έχουν καταστρέψει. Για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε, κύριε Κρομίδα? 4 κάψανε χθες το βράδυ φορτηγά, τα οποία είναι, ξέρεις, αυτοκίνητα με γερανούς. Και πιο μπροστά μου έχουν κάψει 4 γιοταχή και ένα μηχάνημα έργο, μία τσάπα συγκεκριμένα. Μια ψάχνει, τώρα κάνει δικογραφίες με την αστυνομία. Δεν ξέρω τώρα τι να πω τώρα, δεν θέλω να κατηγορήσω τους ανθρώπους. Νομίζω ότι μπορούν, ξέρω, ας πούμε, να ξεχνιάσουν, ξέρω, αυτή την ιστορία. Αλλά νιώθω απογοητευμένος, νιώθω απροστάτευτος. Έχω αρχίσει τώρα, ας πούμε, να νιώθω και φοβισμένος. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί από εδώ και πέρα.